Η σημερινή συνέντευξη τύπου, στην οποία σας καλέσαμε, αποτελεί, θα δούμε, μία ακόμα απόδειξη της σταθερότητας και της συνέπειας του κόμματός μας, του ΚΚΕ, στην ανάδειξη του χρόνιου προβλήματος που αφορά στην κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα και το ζητούμενο. Ως ένα βήμα για την οριστική του επίλυση. Και αποτελεί βέβαια συνέχεια της προσπάθειας του κόμματος να προβάλλει και να στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τις δίκαιες διεκδικήσεις, πέρα για πέρα δίκαιες, των επίσημων συνδικαλιστικών οργάνων των Ρωμά. Με περιοδίες και εξορμήσεις από κλιμάκια του κόμματος στους καταβλισμούς, εκεί όπου ζουν οι Ρωμά, και βέβαια με τους κομμουνιστές να καλούν σε αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ για να δυναμώσει ο αγώνας για μια αξιοπρεπή ζωή, για μια ζωή με ανθρώπινα πραγματικά δικαιώματα. Με παρεμβάσεις μέσα και έξω από τη Βουλή, στα περιφερειακά, στα δημοτικά συμβούλια, για την τραγική κατάσταση την οποία βιώνουν οι πληθυσμοί των Ρωμά στους καταβλισμούς, για τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσής τους, τις επιπτώσεις από την κοινωνική τους περιθωριοποίηση. Τέτοιες παρεμβάσεις έγιναν πολλές τα προηγούμενα χρόνια για την οργανωμένη, παραδείγματος χάρη, εγκατάσταση των Ρωμά στο Δήμο Θερμαϊκού, τον καταβλισμό στα όρια του ποταμού Πέλεκα στο Δήμο της Κατερίνης, για τον καταβλισμό στο Χαλάνδρη στην Αθήνα, για τις αντίξωες, για να μην πω για τις απαράδεκτες, για τις απάνθρωπες συνθήκες λειτουργίας του Διθέσιου, είναι μια Διθέσιου νηπιαγωγείου στον οικισμό Αγίας Σοφίας των Ρωμά. Είναι μια ντροπή πραγματικά για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, αυτό το νηπιαγωγείο. Στο Δήμο Δέλτα έχουμε κάνει, εκτός από κινητοποιήσεις, και πάρα πολλές ερωτήσεις, τόσο στο τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και στην Βουλή. Αναδείξαμε βέβαια και το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας των Ρωμά, εξαιτίας της αδυναμίας αποπληρωμής των δανείων που τους είχαν χορηγηθεί, με εγγύηση μάλιστα του ελληνικού δημοσίου, στο πλαίσιο υποτίθεται της κοινωνικής τους ένταξης, και τώρα τους ζητάνε τα σπίτια πίσω, και βέβαια στις συνθήκες διασποράς του COVID, τότε μέσα στην πανδημία, το κόμμα μας κατέθεσε ερωτήσεις για να ληφθούν άμεσα μέτρα με σκοπό την αποφυγή της εξάπλωσης της πανδημίας στους 86 καταβλισμούς των Ρωμά σε όλη τη χώρα. Με εκδηλώσεις για να αναδειχτούν οι ένοχοι, η πραγματική ένοχη για όλα όσα βιώνουν στην καθημερινότητά τους στη δύσκολη η Ρωμά, αλλά και για την προβολή, λέμε εμείς, εκείνου του δρόμου το οποίο οδηγεί στην τελική επίλυση αυτού του σύνθετου κοινωνικού προβλήματος που χρονίζει. Τέτοια ήταν και η εκδήλωση, κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 8 του Απρίλη, πριν από λίγες εβδομάδες, την Παγκόσμια ημέρα των Ρωμά, στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, στον Περισσό, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργάνων της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά, την ΕΛΑΜΠΑΣΕ, με τον πρόεδρό της, τον Βασίλη Πάντζο, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επιστήμονες, διαμεσολαβητές, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις κοινότητες. Όλη η παραπάνω πολιτική δραστηριότητα, η οποία ξεδιπλώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχε φυσικά προεκλογικό ή ψηφοθυρικό χαρακτήρα. Γιατί πολύ απλά, και αυτό το ξέρουν οι Ρωμά, το ΚΚΕ δεν έχει καμία σχέση με τα αστικά κόμματα, τα οποία επιδιώκουν πελατειακές και συντηρούν και επιδιώκουν πελατειακές σχέσεις με τους Ρωμά για τις ψήφους τους. Από θέσεις αρχών το κόμμα μας στηρίζει τους χιλιάδες βιοπαλαιστές Ρωμά με κριτήριο την απάνθρωπη εκμετάλλευση που δέχονται σήμερα από το βάρβαρο σύστημα του καπιταλισμού, ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα σάπιο, γερασμένο, το οποίο αντιμετωπίζει τις βασικές λαϊκές ανάγκες, και τέτοιες είναι η σύντηση, η στέγη, οι υποδομές, η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια, όλα αυτά τα αντιμετωπίζει ως εμπορεύματα και όχι ως κοινωνικά δικαιώματα όπως θα έπρεπε. Τη λογική αυτή υπηρετεί και το σημερινό κράτος των λίγων, που θεωρεί κόστος, και το λέει μάλιστα, όλα τα αναγκαία και ουσιαστικά μέτρα που είναι καθοριστικά για την επίλυση του σύνθετου ζητήματος της κοινωνικής επανένταξης των Ρωμά. Της κοινωνικής ένταξης, συγγνώμη, των Ρωμά. Είναι το κράτος βέβαια που, όπως είπαμε, απειλεί με πληστηριασμούς χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά, 700.000 πληστηριασμοί προγραμματίζονται για την επόμενη χρονιά, ανάμεσα τους και οι Ρωμά που δεν μπόρεσαν, όπως είπαμε, να αποπληρώσουν τα δάνεια που πήραν από το κράτος στα πλαίσια της κοινωνικής τους ένταξης. Είναι το κράτος που δολοφονεί
στο όνομα της ανομίας, μάλιστα, όπως έγινε με το θάνατο του Νίκου Σαμπάνη στο Πέραμα και του Κώστα Φραγκούλη πρόσφατα εδώ στη Θεσσαλονίκη, θύματα της κρατικής καταστολής και της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Αντίθετα, αυτό το κράτος δίνει γη και είδος στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, υπερασπίζοντας φυσικά τα κέρδη τους. Την αντίθεση αυτή τη βιώνουν και μάλιστα με έναν πολύ τραγικό και με έναν πολύ οξυμένο τρόπο και σε όλα τα επίπεδα όλοι οι βιοπαλαιστές Ρωμά. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που καταγράφονται στο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρωμά του 2021-2023. Ακόμα και στην πιο πρόσφατη εθνική καταγραφή για τους οικισμούς και τον πληθυσμό. Θα σας πω μερικά στοιχεία τα οποία είναι ενδεικτικά και χαρακτηριστικά. Το 74% των Ρωμά, 3 στους 4 δηλαδή, δηλώνει ότι αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία στην κάλυψη των μηνιαίων εξόδων του νοικοκυριού, ενώ το 13% των Ρωμά ζει σε συνθήκες πείνας. Το ποσοστό απασχόλησης των Ρωμά στη χώρα μας ανέρχεται στο 43%. Το ποσοστό σε αμοιβόμενη εργασία των γυναικών Ρωμά ανέρχεται στο 22%, το μισό δηλαδή, έναντι των 82% των ανδρών Ρωμά. Οι περιοχές διαβίωσης παρουσιάζουν χαμηλή έως ανύπαρκτη διαθεσιμότητα βασικών υποδομών διαβίωσης. Πόσιμο νερό διαθέτει το 84% των περιοχών. Δίκτυο αποχέτευσης το 54%, λίγο πάνω από τους μισούς. Ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο το 63%. Ηλεκτροδότηση το 67%. Δίκτυο ίδρυυσης το 76% και κάδους απορριμμάτων το 85%. Σύμφωνα με τον Οργανισμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2016 είναι αυτό, αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης, το 11% των Ρωμά στην Ελλάδα, ένα στους 10 δηλαδή, δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, στο ρεύμα, το ηλεκτρικό. Και το 9% δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο τρεχούμενο νερό στο σπίτι του μέσα από σύνδεση που όλοι έχουμε στα σπίτια μας με το προσβάσιμο σύστημα ίδρυυσης. Αν πάμε τώρα στα παιδιά των Ρωμά, το ποσοστό παιδιών Ρωμά σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η οποία ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι μέχρι τα 15, είναι 9 χρόνια υποχρεωτική εκπαίδευση στη χώρα μας, τα οποία φοιτούν σε σχολεία αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας, ανέρχεται στο 69% στη στιγμή που το μορφωτικό επίπεδο των Ρωμά στην Ελλάδα θεωρείται από τα χαμηλότερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε το ποσοστό των παιδιών Ρωμά, των μαθητών μάλλον, που συνεχίζουν στο Λύκειο, είναι μόλις 9% τα παιδιά των Ρωμά που πηγαίνουν στο Λύκειο, ένα δηλαδή στα 10 παιδιά. Και αυτό λέει πολλά. Το 61% των Ελλήνων Ρωμά δήλωσαν ότι ήταν θύματα διακρίσεων λόγω της καταγωγής του, στην αναζήτηση της εργασίας, το 63%, στην ίδια την εργασία, το 38%, στην εκπαίδευση, το 20%, στην οικονομική περίθαλψη, στη στέγαση και σε άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες, όπως στη δημόσια διοίκηση, στα εστιατόρια, στα μπαρ, οπουδήποτε, στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς και τα καταστήματα. Αυτοί οι αριθμοί που ακούγονται σαν στατιστική δεν είναι στην πραγματικότητα στατιστική, είναι μια τραγική πραγματικότητα που αποτυπώνει το μέγεθος και τις πολλές πτυχές της κοινωνικής περιθωριοποίησης των Ρωμά που τη βιώνουν. Είναι μια πολύ σκληρή πραγματικότητα και στην περιοχή μας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, η πλειοψηφία των Ρωμά συγκεντρώνονται στον οικισμό του Δανδροποτάμου, όπου εκεί εμφανίζουν αυτοί οι άνθρωποι υψηλότατα ποσοστά αναλφαβητισμού, αναντίστοιχα τελείως με τη σημερινή εποχή. Μιλάμε για ποσοστό αναλφαβητισμού στο Δανδροπότομο, το οποίο φτάνει το 40, ξεπερνάει το 48%. Οι μισοί άνθρωποι δηλαδή δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν. Και αυτό είναι πραγματικά ντροπή. Υψηλά ποσοστά νεανικής παραβατικότητας, υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και βέβαια πολύ έντονα προβλήματα υγείας. Στο Δήμο Παύλου Μελά τώρα, το παράρτημα Ρωμά του Κέντρου Κοινότητας, που απευθύνεται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες που διαβιούν στο Δήμο, σε αυτό το Δήμο, στελεχώνεται με μόλις 6 υπαλλήλους. Ενώ χρειάζεται πολύ πολύ περισσότεροι. Ο οικισμός Αγίας Σοφίας, στο πρώην στρατόπεδο Γκόν,
όσοι έχουν πάει θα το έχουν δει με τα μάτια τους, αντιμετωπίζει μια συνεχή, μια τεράστια υποβάθμιση με λιώμενες κατοικίες, με κάτι σαν αυτοσχέδια σπίτια, χωρίς κανένα απολύτως αποχαιρετικό σύστημα, με υποτυπώδες δίκτυο ίδρευσης, δεν το λες και τόσο δίκτυο, που δεν επαρκεί φυσικά για τις ανάγκες τόσων ανθρώπων, με δρόμους που μετατρέπονται σε λίμνες στο πρώτο ψηλόβραχο, με ένα κοινωνικό ιατρείο που σήμερα είναι εγκαταλειμμένο και κατεστραμμένο και στη θέση του στεγάζεται ένα νηπιαγωγείο, νηπιαγωγείο να το πει κανείς, εν πάση περιπτώσει έχω πάει πάρα πολλές φορές εκεί, είναι μια ντροπή όπως σας είπα, με απαράδεκτες συνθήκες λειτουργίας. Την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτή η κατάσταση στο συγκεκριμένο στρατόπεδο Γκόνου, και εδώ βέβαια δείχνει για άλλη μια φορά αυτό το κράτος, τον ταξικό του χαρακτήρα και τη φύση του, για την αξιοποίηση του ίδιου στρατοπέδου, μέσα στο οποίο, στο όριο του οποίου βρίσκεται και ο οικισμός της Αγίας Σοφίας, για την αξιοποίηση λοιπόν αυτού του στρατοπέδου ως κέντρο logistics, η Τρένοσε προβλέπει επένδυση η οποία αγγίζει ακόμα και τα 260 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την εκτίμηση της ίδιας της εταιρείας. Για να δούμε λιγάκι το τι, πού θα πέσουν τα χρήματα, για πού προορίζονται και ποια έχουν προτεραιότητα δηλαδή σε αυτό το κράτος και σε αυτού του είδους την ανάπτυξη, την καπιταλιστική ανάπτυξη. Για ακόμα μια φορά λοιπόν, χαμένοι βγαίνουν οι πολλοί, κερδισμένοι οι λίγοι και αποδεικνύεται ότι ο βασικός αντίπαλος είναι ο καπιταλιστικός δρόμος, αυτός που στέκεται εμπόδιο στην κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Είναι ο ίδιος δρόμος βέβαια, ο οποίος στενεύει πάρα πολύ έως και γίνεται κλειστός στην προσπάθεια του λαού μας και του λαού μας για την αξιοπρεπή ζωή και για μια ζωή με δικαιώματα. Αυτόν τον δρόμο ποιοι τον υπηρετούν? Όλες οι κυβερνήσεις, διαχρονικά, η μία χειρότερη από την άλλη, έτσι όπως εξελίσσεται, και η επόμενη θα είναι χειρότερη από τη σημερινή, να μην έχουμε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και βέβαια όλες αυτές οι κυβερνήσεις έχουν τεράστιες ευθύνες για αυτά που ζουν σήμερα οι Ρωμά. Κάτι που είναι συνείδηση βέβαια και στους ίδιους τους Ρωμά, το καταλαβαίνουν κι αυτοί και το εκφράζουν τις περισσότερες φορές με περίσσια αγανάκτηση. Την ευθύνη αυτή προσπαθούν, την ευθύνη τους οι κυβερνήσεις, προσπαθούν να την κρύψουν βέβαια, αξιοποιώντας τους Ρωμά και ως εξυλαστήρια θύματα για σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Τους ενοχοποιούν δηλαδή. Και γι' αυτό, ξέρετε, βάζουν στην υπηρεσία τους και κάποιες επικίνδυνες αντιεπιστημονικές θεωρίες, οι οποίες αποδίδουν στα χαρακτηριστικά δήθεν της φυλής τα δεινά που χαρακτηρίζουν τη διαβίωση αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή φταίνε οι ίδιοι άνθρωποι, δεν φταίνε οι κυβερνήσεις, είναι γνωστό αυτό το τροπάρι. Κλείνοντας να πούμε ότι το κόμμα μας, το ΚΚΕ, βρίσκεται απέναντι στην πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των προηγούμενων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων, οι οποίες υπονόμευσαν, δεν έκαναν απολύτως τίποτα και οι περισσότερες χειροτέρευσαν την θέση των Ρωμά και βέβαια δεν απάντησαν στο βασικό ζητούμενο, όπως είπαμε, που είναι η κοινωνική τους ένταξη. Είναι η πολιτική που δημιουργεί άθλιες, αντίξωες συνθήκες στους καταβλισμούς, όπου φτάνουν να ζουν χιλιάδες Ρωμά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς πόσιμο νερό, χωρίς καμιά υποδομή και κρατική μέρημνα, χωρίς κανένα ενδιαφέρον για την προστασία της υγείας αυτών των ανθρώπων. Είναι η πολιτική, από την άλλη, η οποία επιτρέπει, και για να μην πω ότι οδηγεί κιόλας, να σε αυτή την κατεύθυνση να χύνεται και το ρατσιστικό μίσος των φασιστικών ομάδων, αυτά τα γνωστά μαντρόσκυλα των αφεντικών. Κλείνοντας, καλούμε τους Ρωμά, το ΚΚΕ καλεί τους Ρωμά να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους οι ίδιοι, σε συμπόρευση με το εργατικό λαϊκό κίνημα, στο οποίο ανήκουν και οι ίδιοι, να δυναμώσουν το ΚΚΕ, το οποίο διεκδικεί να ξεκινήσει άμεσα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης των Ρωμά, όχι μέσα από διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις και προγράμματα από τα οποία κερδίζουν διάφοροι, αλλά με την ευθύνη, την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του κράτους, που θα εξασφαλίσει αυτό το πρόγραμμα τις βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθούν οι άνθρωποι αυτοί στην εργασία, την εξασφάλιση στέγης και όρων ζωής που θα ανταποκρίνεται στο σήμερα, στη σημερινή εποχή και βέβαια
για τη συμμετοχή τους στην ισότιμη, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδιά τους δηλαδή να φροντίσει το κράτος να πηγαίνουν στο σχολείο και να λάβει υπόψη του και να λάβει υπόψη του ακόμα και τις ιδιαιτερότητες αυτών των ανθρώπων με τις συνεχείς μετακινήσεις και καμιά φορά ίσως χρειαστεί να πάνε τα ίδια τα σχολεία σε αυτά τα παιδιά, να το πω σχηματικά, όταν δεν είναι δυνατόν να πάνε τα παιδιά στα σχολεία. Μπορεί να βρεθεί τρόπος για να μην χάνουν αυτά τα παιδιά την επαφή τους με το σχολείο, εάν πραγματικά θέλει το κράτος. Τα διάφορα αποσπασματικά μέτρα και τα προγράμματα τα οποία υλοποιούνται με τη συμμετοχή διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων, το μη μέσα σε πολλά εισαγωγικά, ή δήμων, αποδεικνύεται και έχει αποδειχτεί μέχρι τώρα ότι δεν αντιμετωπίζουν, ούτε αντιμετώπισαν φυσικά το πρόβλημα. Γι' αυτούς τους λόγους καλούμε και από το βήμα της σημερινής συνέντευξης όλο το λαό και τους Ρωμά να δυναμώσουν το ΚΚΕ και στον αγώνα αλλά και στις κάλπες τις επικείμενες για να ανοίξει ο δρόμος για μια καλύτερη ζωή για μας, για τα παιδιά μας, για τα παιδιά όλων των ανθρώπων. Και η προοπτική αυτή μπορεί να γίνει σήμερα πραγματικότητα με το λαό πρωταγωνιστή και όχι θεατή, με εργατική βέβαια λαϊκή εξουσία και με το ΚΚΕ στη διακυβέρνηση της χώρας σε αυτήν την εξουσία. Σας ευχαριστώ.